Θέμα με μεγάλη επιτυχία και παρά το γεγονός ότι έβρεχε ασταμάτητα, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τα Παρχάρια 2011. Με τη συμμετοχή συλλόγων από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία και την Τραπεζούντα, οι εκδηλώσεις αποδείχθηκαν για μία ακόμη φορά πολυπολιτισμικές, αφού Σαρακατσάνη, Θρακιώτας, Κρητική και φυσικά Πόντι χόρεψαν και διασκέδασαν ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το χρόνο. Τα άσχημα καιρικά φαινόμενα με την έντονη βροχόπτωση δεν στάθηκαν εμπόδιο στους εκατοντάδες πολίτες να επισκεφθούν το χώρο διεξαγωγής Παρχάρια 2011. Ποντιακοί σύλλογοι, σύλλογοι Σαρακατσανέων, Θρακιώτικοι αλλά και σύλλογοι του εξωτερικού έδωσαν ραντεβού στη 10η διοργάνωση, η οποία εκεστεύθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η 10η διοργάνωση του Ολοήμερου Υπαίθριου Πανηγυρίου Παρχάρια έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Σύλλογοι, χορευτές από όλη την περιφέρεια, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη και από την Βουλγαρία με την Ομοσπονδία Καρακατσάνων Βουλγαρίας και από την Ελληνική Κοινότητα Ρωσίας και από την Κρήτη ήταν όλοι εδώ σήμερα, πιασμένοι χέρι-χέρι, 350 και πλέον παιδιά στον κοινό χορό. Ο χορός ενώνει. Τα λόγια πολλές φορές διχάζουν, χωρίζουν. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό σύνθημα, το σημερινό μήνυμα της εκδήλωσης. Ο χορός ενώνει, ο πολιτισμός ενώνει. Εδώ στο χώρο δασικής αναψυχής, στα Παρχάρια, στην περιοχή του οχυρού της Νηφαίας, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, παρά τη βροχή, παρά τη δίσα, την ομίχλη, η 10η συνάντηση του ελληνικού πολιτισμού εδώ στην καρδιά της ορεινής Ροδόπης. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία Ελλήνων από τη Βουλγαρία και τη Ρωσία, οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Ποντίων, ο Μουροδόπης, η Τραπεζούντα, συμμετέχοντας μουσικοχορευτικά στις εκδηλώσεις. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που και οργάνωσαμε εκεί στον Κελετζίκ τη Ρωσίας με τον Παπαδόπουλο που είναι εκπρόσωπος, προσωπή εκεί πέρα. Αλλά με χαρά μας προσκάλεσαν εδώ στην Κομωτινή από τον πρόεδρο τον Γιάννη τον Νικολαίδη και ευχαρίστω στην οργάνωση που είναι, ό,τι και δεν πήρεξε, έβρεχε και τα λοιπά, αλλά δεν μας πειράζει αυτό, η αγάπη των Ποντίων, των Ελλήνων και προσκαλούν και αυτή είναι ιδιαίτερα στο Κενετζίκ της περιφέρειας την Καμπαρτίνκα. Πάρα πολύ είναι ευχαριστημένος ο πρόεδρος και αυτές οι εκδηλώσεις είναι για τις ρίζες των αρχαίων Ποντίων που δεν πρέπει να χάνονται και να έχουμε επαφές Ρωσία-Ελλάδα. Η διοργάνωση καταπληκτική. Δεχτήκαμε την πρόσκληση των φίλων μας από το Σύλλογο Ποντίων Ροδόπης η Τραπεζούντα, τον Γιάννη τον Νικολαίδη. Πέρσι είχαν έρθει από σαν σύλλογος στο δικό μας αντάμα, στο 19ο αντάμα μας, Σύλλογος Σαρακατσανέων Βουλγαρίας. Και φέτος είπαμε να τιμήσουμε και εμείς τους Πόντιους εδώ, στα Παρχάρια 2011. Είναι η πρώτη φορά που... Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε σαν Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων Βουλγαρίας, αλλά όχι η τελευταία. Δεκάδες ήταν οι μουσικοί, οι οποίοι και χάρισαν σε συλλόγους και επισκέπτες το κέφι και τη χαρά τους. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του γνωστού λιράρι από την Τραπεζούντα, Ατέμ Εκής, ο οποίος και μίλησε για την εκδήλωση στα Ποντιακά. Χαιρετώ όλο τον κόσμο που ήρθανε και βρέθανε αδακά στα Παρχάρια. Να είναι καλά, έβρεξε ένα ξέρω καιρό, αλλά Κύπριας. Αξανέλθαμε, μαζεύθαμε αδακά, πήγαμε και το Μουχαπέτνε μου, το Παρχάρεμα. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο και όλους που ελέπνε το κανάλι σου. Να είστε καλά. Πόσο φάνηκε η διοργάνωση? Καλό να την έμορφο, η διοργάνωση έμορφο να την, αλλά ο Θεός τη βοήθεια και πήγε μας τώρα και να ξαέβρεξε και χαλάει η δουλειά. Αλλά και πήραζε, αξανε πήγαμε εμείς ό,τι έπρεπε. Καλό να την. Παρά το γεγονός πάντως ότι η βροχή ήταν ασταμάτητη, ασταμάτητο ήταν και το κέφι των επισκεπτών, οι οποίοι και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση.